Η χθεσινή απρόκλητη επίθεση της ελληνικής αστυνομίας σε συγκεκριμένα μπλοκ προσπάθησε καταρχήν να διαλύσει την τεράστια πορεία. Υπήρχε μια πορεία η οποία έρχεται σε συνέχεια αυτής που διεξήγαγαν το βράδυ της Πέμπτης οι φοιτητές και έδειξε ένα μήνυμα πως η κοινωνία βγαίνει από το λίθαργο. Αυτό λοιπόν έπρεπε από ό,τι φάνηκε να διακοπεί. Εντάσσεται στη στρατηγική της έντασης της κυβέρνησης, της δικοματικής πλέον κυβέρνησης Σαμαρά, που έχει επιλέξει από τον πρώτο μήνα της ζωής τους κιόλας να βάλουν σε λειτουργία. Σε αυτό είχαν ενταθεί επιθέσεις σε χώρους αυτοδιαχειριζόμενους, σε συγκεκριμένα κινήματα και εγχειρήματα. Η στρατηγική της έντασης είχε πλαισιωθεί βέβαια από το θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας των δύο άκρων για να παίζει ως serial νόμος και τάξη κάθε βράδυ στα δελτία των ειδήσεων των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Για να υλοποιηθεί αυτό φυσικά θα χρειαζόταν και ένας βραχίωνας, ένας μηχανισμός. Αυτόν τον μηχανισμό τον παίζουν οι δυνάμεις καταστολής της ελληνικής αστυνομίας. Τον παίζουν με τον πιο απροκάλυπτο πλέον τρόπο. Και αν δεν έχει σχεδιαστεί από τα πάνω, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όλο αυτό που είδαμε χθες, σίγουρα έχει υλοποιηθεί και δημιουργηθεί με την ανοχή του. Όταν γνωρίζουμε πως τις δυνάμεις καταστολής, τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, η Χρυσή Αυγή χέρι της ψήφου και της αποδοχής άνω του 50%, αντιλαμβανόμαστε όλοι με τι έχουμε να κάνουμε. Σε αυτό βέβαια απάντησε με τεράστια ψυχραιμία το λαϊκό κίνημα. Τα συγκεκριμένα μπλοκ τα οποία πιέστηκαν εξ αρχής για να απαντήσουν δεν απάντησαν, συνέχισαν την πορεία τους, η πορεία ολοκληρώθηκε παρά τα έκτροπα που δημιούργησε η ελληνική αστυνομία και οι ειδικές δυνάμεις στα εξάρχεια, η καταραίουσα κυβέρνηση δεν κατάφερε να επιτύχει τους σχεδιασμούς τους. Η απάντηση του λαϊκού κινήματος πρέπει να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη, σε μεγαλύτερη ένταση, στην απεργία της 27ης Νοεμβρίου. Εκεί θα ακυρωθούν όλα τα σχέδια της καταραίωσας της κυβέρνησης, θα πάρει το τελικό μήνυμα πως αυτή τη στιγμή το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να μας αδειάσει τη γωνιά, παρά να πεθαίνει με σπασμούς, οι οποίοι σπασμοί δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στην κοινωνία. Και αν αυτοί οι σπασμοί μεταφερθούν στο κοινωνικό πεδίο και στις πορείες, με αυτή την καταστολή δυστυχώς μπορεί να υπάρξουν και θύματα. Σε αυτό το πλαίσιο, και από πλευράς μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε πάντα στον δρόμο, δίπλα στο κίνημα, όχι μόνο κατακέλλοντας, αλλά προστατεύοντάς το. Ο κόσμος πρέπει να κατέβει μαζικά, χωρίς φόβο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κυβέρνηση που πνέει τα λίσθιά της.